ότι με τρόπο που θύμισε σκοτεινές εποχές στην πατρίδα μας απαγορεύτηκαν σήμερα από ό,τι γνωρίζετε συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για 6 το απόγευμα στα Προπύλαια. Παρότι είναι δικαίωμα, το δικαίωμα του συναθρίζεστε, που προστατεύεται από το Σύνταγμα αλλά και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Είναι με απόφαση της ΓΑΔΑ, αλλά η πολιτική ευθύνη είναι της κυβέρνησης και αυτή η απαγόρευση πρέπει να αρθεί, διότι ξεκινάει η ελληνική προεδρία με τους χειρότερους αντιδημοκρατικούς αυταρχικούς ιονούς. Δεν είναι καλή τακτική Ευρωπαϊκού Κόμματος. Θα σας πω τώρα δηλαδή, για την καλή τακτική του Ευρωπαϊκού Κόμματος. Όποτε μας βολεύουν στις σχετισμοί θα πηγαίνουμε και όποτε δεν θα πηγαίνουμε. Όχι. Μέσα στην Ευρώπη. Είναι χέστες, συγγνώμη γιατί θα πείτε μετά. Είναι ανέξοδες χέστες αυτές οι οποίες γίνονται. Η Ελλάδα, τα πλαίσια της ελληνικής προεδρίας. Αφήστε να πω εγώ και μετά θα με κρίνετε όλοι. Τα πλαίσια είναι πολύ στενά. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει περιθώριο να πάρει κάποια πρωτοβουλία, ούτε θέλει να έχει τέτοιο περιθώριο. Δεν θέλει να αξιοποιήσει την ελληνική προεδρία για τα συμφέροντα της Ελλάδας, όπως δεν θέλησε να αξιοποιήσει την έλευση στην Ελλάδα της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ασκεί έλεγχο στην Τρόικα για τα κακώς πρατώμενα και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες που οδήγησαν σε ύφεση, σε φτώχεια και ανεργία. Μπορούσε και τα δύο να τα αξιοποιήσει, και την ελληνική προεδρία και την έλευση, και την έλευση της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου που ελέγχει την Τρόικα για αυτές τις βάρβαρες πολιτικές, για να διαπραγματευτεί για τα συμφέροντα της χώρας. Δεν το θέλει. Τρίτο ήθελα να πω, γιατί έγινε μια ολόκληρη κουβέντα και πολύ σωστά κάνατε σήμερα και βάλατε το θέμα του φαρμάκου, της συμμετοχής στο 1 ευρώ, τα 25 κλπ. Όλα όσα γίνονται, ούτε για τους ανασφάλιστους γίνονται, ούτε για τους φτωχούς, ούτε για κανέναν, που περικόπτονται οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία. Περικόπτονται οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία, κυρίως για να εξοικονομηθούν χρήματα για τους τοκογλύφους δανειστές της χώρας, και βλέπουμε ότι ενώ μειώνονται οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία, ταυτόχρονα αυτές μεταφέρονται στις τσέπες των πολιτών, των ασφαλισμένων και των πιο φτωχών. Ένας από τους λόγους, γιατί τους άλλους τους είπα πριν, ήταν η κατακραυγή που οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να πάρουν πίσω το μέτρο των 25 ευρώ, είναι ότι απευθύνονταν αυτό το μέτρο κυρίως στις ηλικίες πάνω από 65, που οι περισσότεροι έχουν τις αρρώστιες γιατί το γύρας δεν έρχεται μόνο, και που σε αυτό το ηλικιακό στρώμα του πληθυσμού έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά του η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Πρέπει να υπήρξε και πολιτική ιδιοτέλεια για ένα θέμα, το 25 ευρώ, που από την αρχή ήταν λάθος και από την αρχή δεν έπρεπε να ψηφιστεί. Και το που θα βρουν τα λεφτά για τους ανασφάλιστους που είπαν πριν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, χθες βγήκε ότι 65 CD με 65 λίστες με χρήματα που κατατέθηκαν στο εξωτερικό πάνω από 300.000 ο καθένας, ή με εμβάσματα που έφυγαν πάνω από 100.000 ευρώ με δημοσίευμα συναδέλφισά σας, της κυρίας Κατερίνας Κατή, στην Εφημερίδα των Συντακτών, αποδείχτηκε ότι είναι στα χέρια του Υπουργείου Οικονομίας, δεν έχουν ελεγχθεί. Δεν υπάρχει δηλαδή πολιτική βούληση, δεν υπάρχουν μηχανισμοί να ελέγξουν, να μαζευτούν χρήματα, να πάνε για τους ανασφάλιστους, για τη δημόσια υγεία. Και αυτό δείχνει άλλο μια τακτική συγκάλυψη. Και τέλος, αυτό που θέλω να πω είναι και ότι ταυτόχρονα φαίνεται ότι μπορούσαν να βρουν χρήματα από το πάρτι που γινόταν με τις μίζες των εξοπλισμών. Ας φέρουν πίσω αυτά που έκλεψαν, ας φέρουν πίσω τις μίζες που πήραν, που είναι. Δηλαδή είναι απίστευτο, ο κύριος Στραγάκης, αντιπρόεδρος σήμερα της Βουλής, πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής του 2005, να λέει ότι εντοπίσαν δύο υπουργούς και τον κύριο Κάντα και για ποινικές ευθύνες και ότι δεν έκαναν τίποτα. Και ακόμα δεν πήγε στον εισαγγελέα να καταθέσει αυτό το φάκελο ο κύριος Στραγάκης. Παρακαλώ, κύριε Καρακούνη. Δηλαδή, εκτός από το σκάνδαλο των εξοπλισμών, έχουμε και το σκάνδαλο της διαχρονικής συγκάλυψης αυτού του δικοματικού εσχρού σκανδάλου από τις κυβερνήσεις του δικοματισμού. Και τέλειωσα με το εξής. Κοιτάξτε, για την υγεία και για όλα αυτά, δυστυχώς μετατρέπουν τη χώρα μας σε αφρικανική χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάθαμε ότι χθες ξεμπλοκάρουν κονδύλια που ήταν για την υποσαχάρη Αφρική, κάπου 140 εκατομμύρια ευρώ, για να τα δώσουν για σπίτια, για όσους θα κάνουν τώρα εξώσεις, και για συσίτια όσων κάνουν εξώσεις, από ευρωπαϊκά κονδύλια που πήγαιναν για την Αφρική. Κατάντησαν τη χώρα μας αφρικανική χώρα, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στην Ευρωζώνη. Μα είναι δυνατόν. Κάντε μου τη χάρη, μόνο δύο, γιατί να διαχειριστούμε τα δύο λεπτά που μας μένουν για να μιλήσει ο κ. Μωραΐτης. Τα έσοδα που έχει εισπράξει η χώρα το 2013, το 25%.
τι εισέπρατε παλιότερα μέχρι 14%. Πόσα κανονικά πρέπει να εισπράττει, 80%. Αυτό είναι ο μέσος φορολογικό, ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Οπότε εκεί έχουμε πολύ περισσότερο δουλειά να κάνουμε. Πάντως, κατά 10 μονάδες παραπάνω εισπράξαμε φορολογικά έσοδα το 2013. Αυτό προς απάντηση. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Αυτά είναι. Εγώ είπα να τα εισπράξετε από τις λίστες των φορολογικών. Και από τους ελέγχους που μέσα στην κρίση. Από τους ελέγχους που κάναμε. Από τους 25.000 ελέγξατε 40. Κύριε Στατούλη, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η κριτική. Παρακαλώ, κύριε Στατούλη, αφήστε το. 25% φέτος, 15% πέρσι, 15% πρόπερσι, 15% πιο πρόκειο. Από 25.000 έβγαλε δεύτερο. Κύριε Στατούλη, με ακούτε. Η κυβέρνηση έχει, το Υπουργείο Οικονομίας θεωρεί, οικονομικών θεωρεί, ότι είναι φορολογικά. Κύριε Στρατούλη, παρακαλώ. Εγώ μιλάω με ρεύμους, δεν μ' αρέσει να μιλάω. Παρακαλώ, ολοκληρώστε, να πει ένα λεπτό και ο κύριος Μωραΐτης, γιατί ναι, κοιτάξτε, 9 και 50 κλείνουμε. Κανονίστε. Είπε το κογλύφι, 2%. Με 2%. Δανειζόμαστε. Ποιο είναι το κογλυφικό στόχο? Το κογλυφικό στόχο ήταν 15% και 10%. Είναι ένα άλλο πράγμα να θέλουμε. Η βασική μας διαφορά, κύριε Στρατούλη, είναι ότι εσείς θέλετε να επιλέξετε το δρόμο του μεγάλου ρίσκου. Εμείς δεν επιλέγουμε αυτό το δρόμο. Εμείς έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά μας. Ξεκινάει η Προεδρία, η Ελληνική Προεδρία. Αν εσείς συνοπάρετε και την Ελληνική Προεδρία, αν είστε τόσο εναντίον της Ελλάδας, είναι δικό σας ζήτημα. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ σοβαρά τα θέματα που θα τεθούν στο τραπέζι. Θεωρούμε ότι η ανεργία είναι το βασικό. Η ανάπτυξη είναι το βασικό. Η λαθρομετανάστευση είναι πολύ βασικό. Θα σας πω, εσείς γιατί δεν πάτε σε εκδηλώσεις, κύριε Ορίστε, πέστε, ναι, τοποθετηθείτε για δύο λόγια. Ελληνική Προεδρία και θέλω να συνδέσω και την Ελληνική Προεδρία με τις ευρωεκλογές. Κώστα, συγγνώμη, αλλά μας πιέζει ο χρόνος. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα δύο. Το πρώτο.